και θάνατοι, κρατώντας επιφυλακή τους αρμόδιους. Ειδικοί κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για την πιστή εφαρμογή όλων των μέτρων αυτοπροστασίας και κάνουν έκκληση στην προσωπική ευθύνη που πρέπει να δείχνουν όλοι οι πολίτες. Σε αυτό το περιβάλλον, αίσθηση τώρα προκαλεί περίπτωση μιας νεαρής κοπέλας, η οποία παρότι ενημερώθηκε ότι νοσεί, ταξίδεψε τελικά σε Πειραιά και Θήρα για τις διακοπές της. Διαγνώστηκε θετική στον κοροναϊό, όμως εκείνη συνέχισε κανονικά για τη Σαντορίνη. Το περιστατικό αποκάλυψε η εκπομπή Αλφα Παντού. Στα αποκλειστικά πλάνα φαίνεται το ασθενοφόρο που την παραλαμβάνει από τον καράζ του πλοίου και να την μεταφέρει σε νοσοκομείο αναφοράς. Η 24χρονη που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ξεκίνησε με τρένο από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα. Στη διαδρομή έμαθε ότι είναι θετική και τη ζητήθηκε να πάει στο Αττικό νοσοκομείο. Εκείνη ωστόσο δεν διέκοψε το ταξίδι της. Ο διοικητής του νοσοκομείου της Θήρας ενημερώθηκε και τότε ξεκίνησε αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό της. Για αρκετή ώρα έπρεπε να συντονιστούν αρκετοί φορείς και αυτό ήταν το τεράστιο πρόβλημα. Ενημερώσαμε το λιμεναρχείο τον πλοίαρχο που ήταν μέσα στο καράβι η κοπέλα. Την καλέσαν από τα μεγάφωνα να την βρουν, να την απομονώσουν. Της απαγορεύτηκε να κατέβει στο νησί και επέστρεψε μαζί με ακόμη ένα άτομο που του συνόδευε στο λιμάνι του Πειραιά. Και το πρόβλημα ήταν ότι εφόσον θα ερχόταν στο νησί, θα έπρεπε να μπει και για αιμοκάθαρση. Οπότε θα μας έκλεινε εμάς τη μονάδα, ενώ έχουμε 20 αιμοκαθερόμενους μέσα αυτή τη στιγμή. Η ατομική ευθύνη είναι στο κέντρο αυτής της επιδημίας. Είναι εξαιρετικά δύνατο από ένα σημείο και μετά να αστυνομεύουμε όλο τον κόσμο ο οποίος έχει μολυνθεί και δεν είναι ο σκοπός να αστυνομεύουμε, διότι αρχίζει και δημιουργείται και στίγμα από ένα σημείο και μετά. Πλέον οι αρχές καλούνται να εχνηλατήσουν όλες τις επαφές που είχε η νεαρή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της. Χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 259 νέα κρούσματα. 6 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, με το συνολικό αριθμό να φτάνει τους 254. Η συνεχής αύξηση των κρούσματων ανησυχεί τους πολίτες. Ο κόσμος είναι φοβισμένος, διστακτικός και δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει αύριο. Όσο θα ανεβαίνουν τα κρούσματα, η ανησυχία θα μεγαλώνει στον κόσμο. Πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα για να περιοριστεί η διασπορά του ιού.